Ο Δημήτρης ο Κορδίλας θα είναι υποψήφιος δήμαρχος στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Το έχω δηλώσει εδώ και ένα χρόνο ότι δεν θα είμαι. Για ποιο λόγο? Γιατί έχω απογοητευτεί πάρα πολύ. Από τι ακριβώς? Από το ότι δεν υπάρχει αυτό που σας είπα πριν, όλα τα προβλήματα των Δήμων. Επειδή το λέω, το ξαναλέω, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και κάποιοι φίλοι οι οποίοι λένε μην το λες γιατί θα αλλάξεις, ή εν πάση περιπτώσει εγώ το έκανα αυτό γιατί ήθελα να προσφέρω. Δεν ήθελα ούτε για λόγους να διαχειριστώ εξουσία, ούτε για λόγους δόξας, ούτε για να κατοχυρωθώ εδώ στο κοινωνικό σύνολο της Δεσκάτης. Με ξέρει χρόνια, ήμουνα μια ζωή ποδοσφαιριστής, ήμουνα μια ζωή υπάλληλος, ήμουνα 20 χρόνια προπονητής σε όλες τις ομάδες. Έτσι ακριβώς. Είχα επαφή με όλο τον κόσμο, στο πολιτιστικό κομμάτι έκανα στον ΕΜΟΔΟ 8 χρόνια, ήμασταν μαζί και τότε. Θεωρώ ότι όταν αξιολογώ τι έκανα μέχρι τώρα και τι θα κάνω, είμαι απογοητευμένος. Δεν ξέρω κατά πόσο και τι μέρισμα ευθύνης έχω και εγώ, αλλά εντάξει, σίγουρα έχω, όπως πρέπει να αναλαμβάνουμε καθένας μας τις ευθύνες. Έχεις όμως πολύ απογοήτευση. Ναι, δεν περπατάει τίποτα. Δεν περπατάει τίποτα στην κυριολεξία. Αυτό με έχει απογοητεύσει. Όχι πλήρως. Μόνο εδώ στη Δεσκάτη, στο Δήμο Δεσκάτης, αλλά και παραπέρα νομίζω και σε άλλους Δήμους. Γιατί δεν μπορεί εδώ τα πράγματα να είναι ζωφερά και παραπέρα οι άλλοι Δήμοι να. Εντάξει, είναι σε καλή κατάσταση. Ο καθένας το αντιμετωπίζει από το δικό του. Είναι κάποιοι δήμαρχοι οι οποίοι λέει: εγώ θα θεωρώ ότι εντάξει, δεν γίνεται τίποτα, αλλά από εκεί και πέρα θα ξανά είμαι υποψήφιος. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι εγώ θα τα διορθώσω. Mm-hmm. Πέρασα. Εσύ πάντως είσαι απογοητευμένος. Πάρα πολύ και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ όταν χάσαμε με τον Κορονοϊό αρκετά άτομα. Γιατί καλά, ναι. Ειλικρινά σας το λέω. Καλά, εκεί τι ευθύνη έχει. Δεν μπορώ υποδενή λόγο όμως να μην πάρω μερίδιο ευθύνη. Εγώ, όχι, δεν είμαι αυτή τη άποψη. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να ήμουν πολύ πιο σκληρό με κάποια θέματα σε λειτουργία. Γιατί ξέρετε, τότε επειδή δεν είχαμε εμείς συμπτώματα κορονοϊού, με αυτή την κρίση και επειδή γενικότερα λέγαμε να στηρίξουμε την τοπική κοινωνία, να στηρίξουμε τα μαγαζιά, θεωρώ ότι και έπρεπε να ήμουν σκληρό. Ναι. Δεν δικαιούσε πάνω από 40 άτομα να είμαι και με την αστυνομία. Αλλά βέβαια με την αστυνομία είχαμε και το άλλο το πρόβλημα, με το συγκεκριμένο διοικητή. Δεν υπήρχε συνεργασία. Ναι, δεν υπήρχε καθόλου συνεργασία, γιατί οποιαδήποτε, όχι να μην το πω ποιήση, οτιδήποτε ήθελες να κάνεις, να πας σε μια συνεργασία, να δεις κάποια πράγματα, να επιβάλλεις κάποια μέτρα, γιατί έπρεπε να επιβληθούν, γινόταν όλα μη πρόστιμο. Με αποτέλεσμα, ξέρετε πώς καλλιεργείται, ο δήμαρχος. Βγήκε ο δήμαρχος και δεν. Και έμπαινε σε μια λογική ότι ξέρεις, θέλει να κλείσει τα μαγαζιά, μικρές κοινωνίες, ξέρεις με εκείνο το πρόβλημα, γι' αυτό επιτίθεται. Δηλαδή, ερμηνευόταν το καθένα. Εκεί έπρεπε όλα αυτά να τα παραβλέψω. Να είμαι πολύ σκληρός και να επιβάλλω στην αστυνομία να εφαρμόσει τον νόμο. Όχι να επιβάλλω. Να επεκταθεί η πανδημία. Να είμαι πολύ πιο πιεστικός.